Λοιπόν, στο μέτωπο τώρα του εγχώριου τουριστικού προϊόντος έχει ξεκινήσει μια πολύ μεγάλη κουβέντα, καθώς με την έναρξη του δεύτερου lockdown σε πανελλαδικό επίπεδο, του δεύτερου καθολικού lockdown σε πανελλαδικό επίπεδο, κάποιοι τουρίστες που βρίσκονταν στην περιφέρεια Κρήτης είχαν κλείσει κάποια συγκεκριμένα ταξιδιωτικά πακέτα και απολάμβαναν τις διακοπές τους στο νησί, παίρνουν τις βαλίτσες στο χέρι και επιστρέφουν στην χώρα τους. Ευθύς αμέσως θα πραγματοποιήσουμε μία συζήτηση με τον πρόεδρο των τουριστικών και ταξιδιωτικών πρακτόρων Κρήτης, τον κύριο Μιχάλη Βλατάκη. Κύριε Βλατάκη, καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε Παναγιωτόπουλε. Κάθε επιτυχία στην νέα εκπομπή. Είμαι σίγουρος βέβαια για την επιτυχία, γιατί είστε από τους δυναμικούς, εξαίρετους δημοσιογράφους. Σας ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Βλατάκη, κλείνει κάπως άδοξα η εφετινή τουριστική σεζόν. Ένα πρώτο σχόλιο θέλω. Θα μπορούσαμε να πούμε ναι, διότι είχαμε κάνει πολύ μεγάλη προσπάθεια για να κάνουμε αυτή την επέκταση το Νοέμβριο και είχαν μπει αρκετές πτήσεις και από τους tour operator και από την Κόντορ, αλλά και από την Αιγίαν. Είχε πουληθεί το πρόγραμμα αυτό σε πολύ μεγάλο βαθμό, πάνω από 70%, και κυρίως από τη Γερμανία. Και ήταν όλα υπό έλεγχο μέχρι που ακούστηκε και ήρθε αυτό το lockdown. Καλά το είπατε, οι περισσότεροι των ταξιδιωτών μάζεψαν τις βαλίτσες τους και επιστρέφουν. Οι tour operator ακύρωσαν τα πακέτα, οι περισσότερες πτήσεις έχουν ακυρωθεί και βέβαια έχουν μείνει κάποιες πτήσεις, από ό,τι γνωρίζω, οι οποίες θα έρθουν για να πάρουν τους τελευταίους επιβάτες από το Mein Schiff, είναι αυτό το κρουαζιερόπλοιο, ναι, που έχει κάνει home port το Ηράκλειο, ενώ ήταν μέχρι τις 5 Δεκεμβρίου να πάει. Τελειώνει και αυτό άδοξα αυτό το επόμενο Σαββατοκύριακο. Η Κόντορ εξακολουθεί με κάποιες πτήσεις, 3 πτήσεις, Ντίσσελντορφ, Φραγκφούρτη, Μόναχο, που θα είναι το επόμενο Σάββατο και ξανά μετά στις 28 του μηνός επιστροφή. Ενώ περιμέναμε γύρω σε 100.000 να έχουμε το Νοέμβριο, τώρα με έτσι όπως έγινε, δεν θα έχουμε ούτε το 1/3. Κύριε Βλατάκη, τι επικράτησε τις τελευταίες ημέρες στα ξενοδοχεία της Κρήτης, τι κλίμα επικράτησε? Νομίζω απογοήτευσης, διότι αυτά τα ξενοδοχεία, τα λίγα που είχαν μείνει ανοιχτά, είχαν μια πολύ καλή πληρότητα και αυτό βέβαια χάνεται τώρα. Δεν έχει σημασία, εμείς κάναμε την προσπάθεια, απεδείχθη ότι η Κρήτη έχει τη δυνατότητα να επεκτείνει. Είδαμε τον τρόπο με τον οποίο γίνεται, εμείς κοιτάζουμε το ποτήρι, είναι πάντα μεσογεμάτο. Γνωρίζετε και από μένα ότι είμαι από φύση αισιόδοξος, θα είχαμε πει βέβαια, κύριε Βλατάκη, να προσθέσω Ιούνιο. Κάτι. Να προσθέσω κάτι, περιμέναμε την πανδημία και τα lockdown για να καταλάβουμε ότι έχουμε τη δυνατότητα να τραβήξουμε όσο μπορούμε την τουριστική σεζόν. Κοιτάξτε, εμείς το φωνάζουμε και ιδιαίτερα ομιλών εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Πρέπει να γίνουν αρκετά πράγματα, τα έχουμε πει, δεν πειράζει. Ήταν η πανδημία μια ευκαιρία για να δούμε ότι μπορούμε. Παρόλο που και εδώ βρήκαμε τροχοπέδι της εξελίξης με την πανδημία, δεν έχει σημασία, είδαμε ότι μπορούμε. Μπορούμε να προγραμματίσουμε και μπορούμε να κάνουμε πράγματα. Το είχαμε πει και μαζί από τον Ιούνιο, όταν έλεγαν δεν θα ανοίξουμε. Εγώ σας έλεγα ότι θα ανοίξουμε, ότι θα το προσπαθήσουμε, ότι στόχος είναι να έχουμε 30% σε σχέση με το 19 σε διάστημα 4 μηνών. Είμαστε κοντά εκεί, έχουμε φτάσει γύρω στο 1.150.000 αεροπορικό στα 2 αεροδρόμια. Έχουμε υποδεχθεί 2,5 φορές τον πληθυσμό μας, εάν υποθέσουμε ότι βάλουμε και αυτούς που έρχονται, τους πάμπολους ατμοπλοϊκούς που ήρθαν. Κύριε Παναγιωτόπουλε, δεν είχαμε κανένα παρατράγουδο στα ξενοδοχεία, στα καταλήμματα, στους εργαζόμενους στον τουρισμό. Το γνωρίζετε πολύ καλά. Έγινε μια σωστή προπαρασκευή και εκπαίδευση
και τα καταφέραμε. Κύριε Βλατάκη, αυτό για να... είναι που μένει. Συνοψίζοντας, από ποιες χώρες προέρχονταν τα τουριστικά πακέτα τα οποία ακυρώθηκαν ίσως μέσα στο Νοέμβριο λόγω του lockdown? Κυρίως από τη Γερμανία. Είχαν από την Ελβετία μερικές πτήσεις, Αυστρία-Γερμανία κυρίως. Μα, Αυστρία-Γερμανία. Η σεζόν κλείνει με πτώσεις σε σχέση με πέρυσι? Μπορούμε να πούμε αριθμό, μπορούμε να πούμε ποσοστό. 70% σε πτώση, 30% σε σύνολο αριθμητικό. Οι πληρότητες των καταλυμάτων είναι κατά των ξενοδοχείων, δηλαδή κατά τη λιγότερο, διότι η φύση των πελατών που ταξίδεψαν φέτος ψυχολογικά απέφευγαν τα ξενοδοχεία τα μεγάλα, αγγίαζαν αυτοκίνητα, πήγαιναν σε σπίτια, σε μικρά ξενοδοχεία, οπότε η πτώση στα ξενοδοχεία είναι 75% κατά μέσο όρο στις πληρότητες και στους αριθμούς στα αεροδρόμια μας είναι 70%. Εάν δεν είχαμε lockdown τώρα στην καθολικό lockdown πανελλαδικά, πιθανότατα να είχαμε τουρίστες μέχρι και το Δεκέμβρη? Νομίζω ναι, νομίζω δεν, επειδή δεν υπάρχει καμία άλλη διέξοδος και υπάρχουν τα αεροπλάνα και οι tour operators θέλουν να πουλήσουν τα πακέτα τους, θα είχαμε εβδομάδα-εβδομάδα, θα είχαμε αφήξει εδώ. Τι να κάνουμε όμως, αυτή η πανδημία μας έκανε σοφότερους, ειδικά εμένα που είμαι τόσα χρόνια και δεν είχα ξαναδεί κάτι τέτοιο. Κύριε Βλατάκη, το μάθαμε και αυτό. Ποιες χώρες στήριξαν το εγχώριο τουριστικό προϊόν φέτος? Κυρίως οι χώρες οι γερμανόφωνες. Ναι. Και με το βλέμμα πλέον στραμμένο στην επόμενη τουριστική σεζόν. Αυτό πρέπει να κάνουμε. Καταρχήν, να πούμε ότι πρέπει να τηρήσουμε τα μέτρα. Το έχω πει πολλές φορές ότι αυτή τη στιγμή το εμβόλιο που έχουμε είναι η μάσκα. Σήμερα ακούστηκαν τα καλά νέα και για το εμβόλιο της Pfizer. Θα ακούσουμε και άλλα καλά νέα, να μην το βάζουμε κάτω, να μην απογοητευόμαστε. Δεν χρειάζεται να πέφτει το ηθικό και να δουλεύουν, να λειτουργούν τόσο οι δομές αυτές που η Αντιδήμαρχος Χανίων προηγουμένως μας ενημέρωσε. Πρέπει να έχουμε υψηλό ηθικό, να τηρούμε τα μέτρα, το lockdown, να φτιάξουν τα πράγματα, να έρθουν τα εμβόλια και να μπορέσουμε να προχωρήσουμε, διότι έτσι πρέπει. Δεν μπορούμε να πάμε αμαχητοί. Και μην ξεχνάμε ότι σπουδαίο ρόλο στο πώς θα κινηθεί η τουριστική σεζόν παίζει και η ψυχολογία, έτσι δεν είναι? Κυρίως η ψυχολογία. Το κυρίως να ταξιδεύει κανείς ή το να κάνει shopping κανείς είναι ψυχολογία. Γι' αυτό το εμβόλιο θα φέρει αλλαγή ψυχολογίας, ώστε να μπορούν και να αρχίσουν να ταξιδεύουν. Κύριε Βλατάκη, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Και εγώ, να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Καλό σας βράδυ.